Κοσμογονικέ είναι οι παγκόσμιε γεωπολιτικέ ανακατατάξει που από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση Biden δεν τι έχει κατανοήσει. Ίσως γιατί τι δημιούργησε η ίδια και είναι όλε ει βάρο των ΗΠΑ και τη λεγόμενη Δύση συνολικότερα. Το 1997 είχε εκδοθεί η Μεγάλη Σκακέρα, ένα από τα σημαντικότερα έργα του γερακιού τη Ουάσιγκτον, Σμπίγνιου Μπρεζίνσκι, που αναφέρονταν στη γεωστρατηγική των ΗΠΑ και την τελική επικράτησή του στον πλανήτη. Οι ενέργειε τη διακυβέρνηση Biden τα τελευταία δύο και κάτι χρόνια άλλαξαν τη σκακέρα ριζικά εναντίον των ΗΠΑ. Έτσι λοιπόν, τι τελευταίε ημέρε μειώθηκε κι άλλο η παραγωγή πετρελαίου όπω ανακοίνωσαν το Ιράκ, η Αλγερία, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Κουβέιτ με του πετρελαϊκού κολόσους του κόλπου να κάνουν λόγο για ένα προληπτικό μέτρο που αποσκοπεί να σταθεροποιήσει την αγορά. Το ΡΙΑΝΤ, το Αμπουντάμπι και το Κουβέιτ μόνο θα μειώσουν την παραγωγή του συνολικά κατά 772.000 βαρέλια την ημέρα από το Μάιο μέχρι τα τέλη του έτου, όπω ανέφεραν οι τρει χώρε του κόλπου σε ανακοινώσει που δημοσιοποιήθηκαν από τα αντίστοιχα επίσημα μέσα ενημέρωση. Πρόκειται για ένα προληπτικό μέτρο που αποσκοπεί να υποστηρίξει τη σταθερότητα τη πετρελαϊκή αγορά, δήλωσε υψηλόβαθμο αξιωματούχο του Σαουδαραβικού Υπουργείου Ενέργεια, σύμφωνα με το Σαουδαραβικό Επίσημο Πρακτορείο Ειδήσεων SPA. Με λίγα λόγια, θα έχουμε 1,5 εκατομμύριο λιγότερα βαρέλια ημερησίω μέχρι το τέλο του έτου. Σαν να μην έφτανε αυτό, το Admiral Gorskov έγινε το πρώτο ρωσικό πολεμικό πλοίο που ελιμενίστηκε στη Σαουδική Αραβία. Τον περασμένο μήνα, η Ρωσία δήλωσε ότι είχε ξεκινήσει ναυτικέ ασκήσει με την Κίνα και το Ιράν στην Αραβική θάλασσα με στόχο την ενίσχυση των δεσμών με τι δύο χώρε. Θα πει κάποιο για ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο, τι αλλάζει. Τα πάντα. Είναι κίνηση υψηλού συμβολισμού ότι πλέον οι Σαουδάραβε δεν ενδιαφέρονται για τι ΗΠΑ του Τζον Μπάιντεν και επιλέγουν το μεγάλο μπλοκ που δημιουργούν η Ρωσία και η Κίνα, στο οποίο κακώ μερικοί νομίζουν ότι συμπεριλαμβάνονται μόνο η Ευρασία και η Ανατολή γενικώ. Η όποια αντιπαλότητα υπάρχει με την Κίνα και με το Πακιστάν θα διευθετηθεί με κάθε τρόπο και μέσο, καθώ αυτό αποτελεί κεντρική πολιτική και τη Μόσχα και του Πεκίνου. Στην Αφρική, δεν ξεχνούν τι γενοκτονίε που υπέστησαν επί αιώνε από του συγκεκριμένου λαού και είναι κάτι το οποίο έχει φυτευτεί στο DNA του όσο για τη Νότια Αμερική, μετά τη Βραζιλία τώρα και η Αργεντινή θέλει να ενταχθεί στα BRICS, οι δύο μεγαλύτερε νοτιοαμερικανικέ δυνάμει δηλαδή, ενώ η Βραζιλία συμφώνησε με την Κίνα να πραγματοποιεί τι μεταξύ του συναλλαγέ στα εθνικά του νομίσματα. Με λίγα λόγια, μόνο ένα 10% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι φίλο προσκύμενο στι επιλογέ των Αμερικανών του Biden και έμεσα ακολουθεί ένα 15%. Το 75% του παγκόσμιου πληθυσμού στηρίζει την Ρωσία και ας μη φαίνεται αυτό άμεσα σε ψήφους στον ΟΙΕ. Οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερικής, για πρώτη φορά στην ιστορία έχουν χάσει την διεθνή υποστήριξη εξαιτία των επιλογών τη κυβέρνηση Biden. Εμεί εδώ θα ζούμε με την συνεχή αύξηση των καυσίμων, η οποία θα επιφέρει με τη σειρά τη αύξηση στο κόστο των μεταφορών και άρα επιπλέον αυξήσει στο κόστο των προϊόντων, που στο τέλο όλα μαζί συνεπάγονται εξωφρενικό κόστο στι ζωέ μα.